Ως Δήμος Λέσβου, καλωσορίζουμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποδηλασίας, τους παράγοντες και τους αθλητές της ποδηλασίας, αλλά και όλους τους συνοδούς, φίλους, συγγενείς που έρχονται μαζί στο νησί μας. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια, όπως γράφει και στο φυλάδιο ο Δήμαρχος, αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες δραστηριότητες, κάποια πανελλήνια πρωταθλήματα φέτος. Ξέρετε ότι η κατάσταση δεν είναι ευμενέστερη για μας φέτος σε σχέση με τον τουρισμό. Επομένως, η χρηματοδότηση μέρους των τεράστιων εξόδων που έχουν αυτά τα πανελλήνια πρωταθλήματα και οι ομοσπονδίες προκειμένου να έρθουν εδώ στο νησί, δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμο κατά τη διάρκεια των τριών αυτών μηνών να επισκεφθεί το νησί μας και να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη σεζόν, τουριστική σεζόν. Έτσι λοιπόν, συνδιοργανώνουμε μαζί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας, συνδιοργανώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, 28 με 30 Ιουνίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Optimist, 5 ως 9 Ιουλίου, στο Βόρειο Τμήμα, και επίσης τον ημιμαραθώνιο στο Μεσότοπο τον Αύγουστο, αλλά και το Διεθνές Τουρνουά Τένις το Σεπτέμβριο. Όλες αυτές οι δράσεις θα φέρουν χιλιάδες κόσμο στο νησί και θα τονώσουν την οικονομία του για τη φετινή τουριστική περίοδο. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Φαντάζομαι, αγαπητέ Παναγιώτη, από την Ομοσπονδία, να γίνετε και κοινωνοί και να μεταδώσετε και κάτω στην Αθήνα, που υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα και μια διαφορετική εικόνα για το νησί, που δεν είναι πραγματική. Το νησί ζει μια κανονικότητα. Εύχομαι να περάσετε καλά, σας καλωσορίζουμε και αυτό να το μεταδώσετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και το νομικό πρόσωπο και δια του κυρίου Παραδέλη έχει δουλέψει πάρα πολύ στο θέμα των χορηγιών. Ξέρετε, εκτός από τα χρήματα που έχουν μπει από την Περιφέρεια και το Δήμο, ήταν σημαντικές και οι χορηγίες, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα μεγάλα έξοδα. Και να ευχαριστήσουμε την Hellenic Seaways, την Eurobank και το συγκρότημα Home για τη διατροφή, όπως και το ξενοδοχείο Elysian. Ως Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, σας καλωσορίζουμε και εμείς στην έναρξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών και Γυναικών. Καλωσορίζουμε ιδιαίτερα τους αθλητές και τα μέλη της Ομοσπονδίας στο νησί της Λέσβου. Η Περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, σε συνεργασία και με το Δήμο Λέσβου και με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας, αλλά και με το Σύλλογο, τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου, διοργανώνει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός ποδηλασίας για το 2018, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου μπορεί και στηρίζει και μέσα από συνέργειες, εκδηλώσεις, οι οποίες προβάλλουν τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό τους τοπίο. Η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη σημασία των μεγάλων αυτών των κορυφαίων αθλητικών γεγονότων, συμμετέχει και σε άλλα πανελλήνια πρωταθλήματα, όπως σας είπε και ο κύριος Αστυρακάκης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μπέτρα, το Πρωτάθλημα της Κοπηλασίας, που θα γίνει 29 με 30 Ιουνίου, καθώς επίσης και το Διεθνή Αγώνα Ιστιοπλοείας Ανοιχτής Θαλάσσης, Aegean Regatta, ο οποίος φέτος επισκέπτεται Τυχείο και τη Σάμο. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική συμβολή της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου, η οποία θα εξασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή εξέλιξη των αγώνων, και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, κύριο Ντουρουντού, για τη στήριξή του.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη συμπαράσταση των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων, όπως είναι η ΕΟΔ, η Έφεδρη Καταδρομής, η Παλαισβιακή Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι πάντα μας στηρίζουν σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνουν οι φορείς, θέλω να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μόριας, ο οποίος θα πλαισιώσει με το χορευτικό του τμήμα την τελετή απονομής του Σαββάτου στις 7 η ώρα που θα γίνει στην Παναγιούδα. Και τέτοιου είδους εκδηλώσεις άλλωστε αναδεικνύουν τη σημασία του εφαγωνίζεσθε. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν έρθει στο νησί μας. Και κλείνοντας, θέλω να προσκαλέσω τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού που γίνεται στη Λέσβο. Σας ευχαριστώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο όμορφο νησί της Λέσβου. Όπως και πέρυσι, με την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μάστερ, έτσι και φέτος, καλοδεχτήκαμε την πρόσκληση των παραγόντων, των τοπικών παραγόντων της νήσου Λέσβου και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για ένα τριήμερο γεμάτο ποδηλασία. Είναι η θετική πλευρά του αθλητισμού, είναι η θετική πλευρά του νησιού. Αναδεικνύουμε αυτό το τριήμερο τον αθλητισμό, αναδεικνύουμε την ποδηλασία. Φεύγουμε από την αρνητική εικόνα, διατρανώνουμε και φωνάζουμε σε όλη την Ελλάδα ότι η Λέσβος είναι ένα νησί, είναι ένα τουριστικό νησί, είναι ένα νησί που αγκαλιάζει την Ελλάδα, που αγκαλιάζει τον αθλητισμό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά το Δήμο Λέσβου και το Δήμαρχο, τον κύριο Γαλινό, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το νομικό πρόσωπο πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού για την συνδιοργάνωση αυτού του αγώνα. Ήταν πολύ θετική η ανταπόκριση στο αίτημά μας για φιλοξενία. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, το αποδέχτηκαν σύσσωμοι και βρισκόμαστε εδώ σήμερα με την αφρόκρεμα των ελληνικών πεντάλ. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και ιδιαίτερα και να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου, ο οποίος με επικεφαλή τον πρόεδρό του, τον Ιγνάτη Λασκαρίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για διάδοση της ποδηλασίας στο όμορφο αυτό νησί. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στο άθλημά μας. Έχει προβληθεί και πιστεύω, αγαπητέ Ιγνάτη, ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τα ποδηλατικά δεδομένα. Συνδιοργανώσαμε πέρυσι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μάστερ. Διοργανώθηκε φέτος Διεθνής Αγώνας Mountain με τη στήριξη και του Δήμου και της Περιφέρειας, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι στον τόπο αυτό πριν ένα μήνα περίπου βρέθηκαν ξένες αντιπροσωπείες, ξένοι αθλητές και ηχηρά ονόματα της ορεινής ποδηλασίας. Ήταν ένας αγώνας αξιολογημένος, διήμερος αξιολογημένος αγώνας, που μετρούσε για τη συγκομιδή βαθμών εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θέλω να επισημάνω αυτό και μου δίνεται η ευκαιρία να παροτρύνω, να κάνω μια πρόταση για μια μεγάλη εξίσου διοργάνωση ευρωπαϊκή, παγκόσμια, μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια, γιατί η νήσος της Λέσβου έχει δώσει δείγματα γραφής και ενδείκνυται για ποδηλασία είτε ορεινή είτε δρόμου. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκεται πάντα μαζί μας η αστυνομία, η τροχέα. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε σαν ποδηλασία την αστυνομική διεύθυνση Λέσβου για την προσπάθεια που κάνει και την τροχέα της Μυτιλίνης, γιατί χωρίς αστυνομία βρισκόμαστε στον δρόμο, δεν θα ήταν εφικτή και η παρουσία μας και η ασφάλεια των αθλητών. Θα μου επιτρέψετε να πω και λίγα λόγια για τη διοργάνωση. Είναι το σπουδαιότερο πανελλήνιο πρωτάθλημα που διοργανώνει
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 140 αθλητές και αθλήτριες στο νησί μας. Βρίσκεται η Αφρόκρεμα των Ελληνικών Πεντάλ. Να πούμε ότι θα πάρουν μέρος και 4-5 Έλληνες αθλητές οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό, τρέχουν με ομάδες του εξωτερικού. Θεωρώ ότι θα είναι από τους πρωταγωνιστές. Έχουν έρθει αποστολές από όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και για μας, ότι προβάλλουμε την ποδηλασία και έξω από τα αθηναϊκά και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, αυτό το τρίμερο, και ευχαριστώ και τους δημότες της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι ανταποκρίνονται και οι οποίοι αγκαλιάζουν αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και ελπίζω σε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα αυτό το τρίμερο. Καλημέρα και από μένα. Λασκαρίδης Ιγνάτιος, πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου. Εγώ πραγματικά σαν ποδηλατικό σύλλογος δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω. Αυτό που πρέπει να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους πραγματικά. Φορείς, ομοσπονδία, δημότες, φίλους. Πραγματικά όπου και να ζητήσαμε βοήθεια για να γίνει από την πρώτη στιγμή, από τον Νοέμβριο, αυτό που ξεκίνησε το 2017 το Πανελλήνιο, όλοι μας είπανε ναι. Όλοι με την πρώτη είπανε ναι. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που μπήκα στο γραφείο του Δημάρχου, γιατί με εκείνον μιλήσαμε πρώτα, του κ. Σπύρου Γαλινού. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή λόγω της κατάστασης που βιώνουμε. Και κατευθείαν μα κατευθείαν το πρώτο που είπε ναι. Δηλαδή για να βγει μια εικόνα διαφορετική για το νησί μας. Αυτή η εικόνα δεν θα είναι μόνο το τριήμερο αυτό των αγώνων. Έχει ξεκινήσει μέρες και προβάλλεται το νησί ποδηλατικά σε όλη την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες και στο εξωτερικό. Ποδηλατικά, όμορφα, με χρώματα ποδηλατικά, με αγωνιστικά, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ξεκινήσω λοιπόν, γιατί το οφείλω, να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία που εισηγήθηκε στο να έρθει εδώ ο αγώνας και από εκεί ξεκίνησε όλο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Γαλινό, που δέχτηκε απευθείας το αίτημα της Ομοσπονδίας και το δικό μας. Την κυρία Καλογύρω από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που και εκείνη κατευθείαν είπε ναι. Συνεχίζω με την αστυνομία και το λιμενικό, γιατί κομμάτι του αγώνα θα είναι και στο λιμάνι της Μυτιλήνης και έχει μέτρα και το λιμενικό, που και αυτοί αμέσως, σύσσωμοι και η αστυνομία και το λιμενικό, δέχτηκαν να βοηθήσουν. Εθελοντικές ομάδες, οι γιατροί του κόσμου, με το κινητό συνεργείο που έχουν. Η ομάδα διάσωσης, πάντα μαζί, στην ποδηλασία και σε όλα. Η παλαισβιακή λέσχη μοτοσυκλητιστών, που εδώ η Επιτροπή, οι κριτές γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι το έργο της διαφύλαξης του αγώνα μέσω των μοτοσυκλετιστών. Και όλοι, μα όλοι, φυσικά όλα τα μέλη του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, που ο Σύσσωμος και ο Ποδηλατικός Σύλλογος θα βοηθήσει σε αυτό, και και ο Σύλλογος Γυναικών, Πολιτιστικό Σύλλογος Γυναικών Μόριας, που βοήθησε και εκείνος. Και τέλος να πούμε και ένα ευχαριστώ, το οφείλουμε σε αυτούς οι οποίοι βοήθησαν οικονομικά, τη Hellenic Seaways και τη Eurobank, μεγάλη χορηγή, το Monkey, το Home, το Elaitis, το Oxygen και εκείνη η μεγάλη χορηγή, όπως και το ξενοδοχείο Elysion και το Giannoulis Interiors, που όλοι βοήθησαν πραγματικά στο να γίνει πιο εύκολα και να γίνει αυτό φέτος εδώ. Το τριήμερο, ξεκινώντας από σήμερα, έχει ως εξής: 4 η ώρα στην περιοχή της Αχλαδερής θα ξεκινήσουν όλοι οι αθλητές, άντρες και γυναίκες, το αγώνισμα της ατομικής χρονομέτρησης. Από τις 4 μέχρι τις 8 το βράδυ θα υπάρχουν αθλητές που θα κάνουν την προσπάθειά τους με ένα θέαμα μοναδικό, μεγάλες ταχύτητες, suspense, αγωνία. Όποιος μπορέσει να παραβρεθεί θα δει κάτι που μόνο στην τηλεόραση σίγουρα έχει ξαναδεί, δεν έχει ξαναγίνει στο νησί. Με τους βετεράνους βέβαια, αλλά όχι με την ελίτ των αθλητών. Αύριο ξεκινάνε 4 ώρα το μεσημέρι από την πλατεία Σαπφούς οι γυναίκες, Σάββατο 23 Ιουνίου. Θα κατευθυνθούν προς Θερμή, Λάμπο Μήλους, Κεραμιά, Άγιο Δημήτριο, Αχλαδερή και επιστροφή πάλι μέσω της Θερμής.
Αναμένεται ο τερματισμός τους γύρω στις 6.30 με 7 στην Παναγιούδα. Τρομερό θέαμα. Νομίζω ότι κανένας Μυτιλινιός δεν πρέπει να το χάσει, τουλάχιστον τον τερματισμό. Και το τριήμερο κορυφώνεται με την Κυριακή, με το αγώνισμα των ανδρών, όπου στις 9 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν από την πλατεία Σαπφούς η ίδια διαδρομή με τις γυναίκες, μόνο που θα γίνουν δύο κύκλοι λάμπο μήλου, σαχλαδερή κεραμιά εκεί πέρα στο ο κύκλος και τερματισμό στην πλατεία Σαπφούς μία παρατέταρτο με μία περίπου. Εκεί πέρα θα, να πούμε ότι ο δρόμος θα είναι εντελώς κλειστή, οπότε όποιος θέλει να έρθει, καλό είναι να έρθει έγκαιρα, να παρκάρει στα πάρκινγκ της Μυτιλίνης και να κατέβει με τα πόδια. Θα είναι το θέμα μοναδικό. Οι αθλητές, όπως είπε και ο κύριος Πριστούρης, και αθλητές Έλληνες που μετέχουν στο εξωτερικό, δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει με τι ταχύτητες μπορεί να κινηθεί ένα ποδήλατο και είναι πολύ εντυπωσιακό να το δουν. Καλό τα παιδιά και τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους νέους. Γιατί εμείς μεγαλώνουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά θέλουμε τα παιδιά μας να το συνεχίσουν, να μπουν στον αθλητισμό, να μπουν στον εθελοντισμό και να μπουν και στη διοργάνωση. Σ' όλα να μπουν μέσω του αθλητισμού. Να έρθουν να το δουν, να δουν τα χρώματα και τη διαδικασία όλη του αγώνα και πιστεύω ότι είναι πρότυπα τα οποία πρέπει να τα ακολουθήσουν. Και πάλι ευχαριστώ όλους, τον Δήμο, την Περιφέρεια, την Ομοσπονδία, τους χορηγούς μας. Να είστε καλά και ελπίζω να περάσετε όλοι μα όλοι υπέροχα. Να είστε καλά.